Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμπαραταχτώ μαζί σας σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που δίνουμε. Μου έκανες την εισαγωγή αυτή, σύντροφε, και ενώ θα ήθελα και εγώ να συστηθώ, θα ακολουθήσω την ομιλία του Μιχάλη, και θα μιλήσω για αυτή την τεράστια ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια πραγματικά μοναδική τεράστια ευκαιρία, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε. Γιατί ίσως είμαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας διαβεβαιώ, η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μία επιστημονική βεβαιότητα. Ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα η κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου δηλαδή και κάρβουνου, αυξάνει την μέση θερμοκρασία του πλανήτη και την αυξάνει ραγδαία και την αυξάνει σε βαθμό, σήμερα έχουμε φτάσει στο -0,6, και ξέρουμε με απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα και μας το είπε με δάκρυα στα μάτια του ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ στην πρόσφατη συνδιάσκεψη των ενδιαφορομένων μερών, την COP στο Κατοβίτσα της Πολωνίας, ότι έχουμε 12 χρόνια για να αποτρέψουμε, να συλλάβουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα στα οποία μπορούμε να διανοούμαστε τον ανθρώπινο πολιτισμό. Άρα λοιπόν έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Και είναι 12 χρόνια. 12 χρόνια είναι τόσο μακριά, είναι 11 μάλλον πια χρόνια. Είναι 11 χρόνια, είναι τόσο μακριά όσο είναι η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης. Δεν είναι μακριά πολύ. Από την άλλη όμως, δεν είναι και τόσο μακριά, δεν είναι και τόσο λίγα. Αν σκεφτούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε το τέλος του Τρίτου Ράιχ, γιορτάζουμε τη νίκη κατά του φασισμού. Ο ναζισμός ξεκίνησε το 1933 με μια δημοκρατική διαδικασία, με εκλογές στην Γερμανία. Μια Γερμανία καθυμαγμένη από τα υπέρβαρα χρέη που της επιβλήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μια Γερμανία η οποία προσπαθούσε να εκβιομηχανιστεί ακόμα πιο γρήγορα. Μια κοινωνία που μας θυμίζει πολλά με την σημερινή Ευρώπη, τη σημερινή Ευρώπη κάτω από την τελευταία 20ετία νεοφιλελεύθερης απάνθρωπης λιτότητας, που βρίσκεται μπροστά στο χείλος του να ξαναεκλέξει τέτοιου είδους ανθρώπους, τέτοιου είδους ιδεολογίες. Σε αυτά τα 12 χρόνια λοιπόν που κυβέρνησε ο Χίτλερ τη Γερμανία, κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έκανε μεγάλο σαματά. Έφτιαξε ένα τεράστιο στρατό. Έφτιαξε αυτοκινητοδρόμους. Έφτιαξε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ανακάλυψε επιστημονικούς τρόπους για να εξοντώσει κάποιους ανθρώπους. Κατάφερε να πείσει εκατομμύρια ανθρώπους ότι κάποιοι άνθρωποι είναι κατώτεροι από κάποιους άλλους ανθρώπους. Κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι πρέπει να ξεφορτωθούμε κάποιους ανθρώπους. Και απέναντι σε αυτό κατάφεραν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τα δημοκρατικά κράτη, η χώρα μας, η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σοβιετική Ρωσία, να συστρατευτούν, να βάλουν στο πλάι τις διαφορές τους και να προχωρήσουν σε έναν ολοκληρωτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα του φασισμού, του χιτλερισμού, του ναζισμού και του ιαπωνικού υπεριαλισμού και μιλιταρισμού.
Σε αυτά τα 12 χρόνια χρειάστηκε να πεθάνουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Και ίσως και περισσότεροι, γιατί δεν είμαστε και βέβαιοι πόσοι. Και χρειάστηκε να ανακαλυφθεί το ραντάρ, να ανακαλυφθεί η ατομική βόμβα, να ανακαλυφθεί το καουτσού, το συνθετικό καουτσού, να ανακαλυφθούν περισσότερες από τις εφευρέσεις οι οποίες συνόδεψαν το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε μία τελευταία ευκαιρία. Το 2019, το 2020 έχουμε την τεχνολογία και έχουμε και την ικανότητα να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Τι σημαίνει όμως αυτή την αλλαγή? Γιατί εγώ βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ μια κίνηση πολιτών στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα για την Προοδευτική Συμμαχία. Η Προοδευτική Συμμαχία ζητάει το ριζοσπαστικό και προοδευτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ριζοσπαστικό, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Από τα κουφώματα στα σπίτια μας, μέχρι τα λεωφορεία στους δρόμους μας, από τα πλοία στις θάλασσές μας, μέχρι τα τρακτέρ στα χωράφια μας, από τα τρένα, από οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πρέπει να αλλάξει στα επόμενα 12 χρόνια. Πρέπει να αλλάξει η παιδεία μας, πρέπει να αλλάξουν τα σχολεία μας, πρέπει να αλλάξει το δίκαιο, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πρέπει, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, να αλλάξει και η πολιτική. Και πρέπει η πολιτική αυτή να αλλάξει με έναν δημοκρατικό και προοδευτικό τρόπο. Προοδευτικό γιατί? Προοδευτικό γιατί οραματιζόμαστε έναν κόσμο το 2030 όπου θα έχει 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ όταν γεννήθηκα υπήρχαν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 7 και το 2030 θα υπάρχουν 10. Και θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο όπου θα χωράνε και τα 10 εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι που θα ζουν. Και θα μπορούν να ζουν με δικαιοσύνη και ευημερία και ισότητα. Δεν θέλουμε έναν κόσμο από αυτόν που ονειρεύονται ο Τραμπ, ο Μπάνον, ο Όρμπαν, ο Σαλβίνι, ο Κούρτς και η Μακρόν, όχι η Λεπέν και όλοι αυτοί. Γιατί αυτοί ονειρεύονται, μας κατηγορούν ότι είμαστε εθνομηδενιστές, ενώ δεν είμαστε εθνομηδενιστές, εμπνεόμαστε από την ιστορία και τα ιδανικά του τόπου μας. Εδώ στην Κοκκινιά έχετε φέρει παραδόσεις που τις κουβαλάτε αιώνες και αυτοί μας εμπνέουν. Αυτοί όμως είναι κοσμομηδενιστές και αρνούνται να συνδιαλλαγούν με τον πλανήτη και αρνούνται να συντρέξουν τον κόσμο. Πρέπει να σας μιλήσω για την κλιματική δικαιοσύνη και τη διαγενειακή δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρετε ότι η επίδραση της θερμοκρασίας καταστρέφει τις κοινωνίες, καταστρέφει την υγεία και καταστρέφει και την κοινωνία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Συρία είναι ανέκδοτο, είναι πολύ λίγοι μπροστά σε αυτούς που θα έρθουν από όλη τη Μέση Ανατολή, όταν σε 30 χρόνια από σήμερα, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα έχει η μέση θερμοκρασία 52 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουν νερό να καλλιεργήσουν, δεν θα έχουν φαΐ να φάνε, θα σκοτώνονται, θα αλληλοσπαράζονται, θα παίρνουν τα παιδιά τους και θα έρθουν εδώ με τα πόδια. Και εμείς, φίλοι μου, δεν θα στήσουμε ένα πλωτό τείχος για να τους πολυβολούμε στη θάλασσα και να βουλιάζουμε τα πλοία τους όπως κάνει ο Σαλβίνης και όπως κάνει όλα. Εμείς θα δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε τις προποθέσεις και έναν κόσμο που τους χωράει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατώτεροι από εμάς. Όπως πιστεύουν ότι οι Ιταλοί είναι καλύτεροι από τους Γάλλους ή οι Ούγγροι καλύτεροι από τους Ρουμάνους
ή ξέρω εγώ ποιος είναι καλύτερος από τους άλλους, ή κάποιοι δεν χωράνε, κάποιοι είναι πολύ σκούροι, κάποιοι είναι πολύ ομοφιλόφιλοι, κάποιοι είναι πολύ κομμουνιστές. Αυτά έχουν τελειώσει στον 21ο αιώνα και θα τα τελειώσουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές, στην επόμενη Ευρωβουλή, σε αυτή τη μεγάλη πολιτική συμμαχία που ξεκινάει από την Ελλάδα και θα φτάνει για πρώτη φορά Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Για πρώτη φορά αριστερή Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συστρατευτούμε, σας είπα πριν ότι εδώ συστρατεύτηκαν οι Αμερικάνοι και φτιάχνανε φορτηγά και τα στέλνανε πάνω από τον Βόρειο Πόλο στον Αρχάγγελο της Ρωσίας, στον Κόκκινο Στρατό, για να κατατροπώσει τους Ναζί. Για να συστρατευτούμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, δεν μας φτάνει ένας αντίπαλος. Όπως σε αυτές τις εκλογές, εμείς δεν είναι το πρόβλημά μας ο αντίπαλός μας. Δεν έχουν επιχειρήματα. Η νεοελευθερία ιδεολογία δοκιμάστηκε, απέτυχε, κόστησε στον κόσμο πικρά. Δεν πρόκειται να την ξαναδιαλέξει κανένας και γι' αυτό πολύ σωστά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία, η ακραία δεξιά Νέα Δημοκρατία, δεν έχει επιχειρήματα και δεν θα νικήσει. Το ζήτημα όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, στην αριστερά, η αριστερά κερδίζει όταν κάνει δύο πράγματα. Όταν ανοίγεται και παίρνει μέσα της, στον κόρφο της, όλο το λαό, όπως έκανε στην Εθνική Αντίσταση, όπως έκανε στην ΕΔΑ, όπως έκανε και στο ΠΑΣΟΚ ακόμα του Ανδρέα Παπανδρέου και όπως έκανε στις εκλογές του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, και ανοίγεται όταν έχει την ιδεολογική πρωτοπορία. Όταν πρωτοπορεί στην ιδεολογία και ανοίγει νέους δρόμους και δίνει ελπίδα. Η αριστερά ποτέ δεν κέρδισε με το φόβο. Σοσιαλισμός σημαίνει ελευθερία, είπε ο σύντροφος Παπαδημούλης, και όταν δεν βλέπαμε αυτό, δεν βλέπαμε μια νικηφόρα αριστερά. Η αριστερά είναι η σκέψη, η ιδεολογία της ελπίδας. Και θέλω να σας πω λοιπόν για αυτή την τελευταία ευκαιρία στην οποία όλοι πρέπει να παλέψουμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, γιατί βλέπω εδώ μεγάλους ανθρώπους που υποθέτω ότι οι παππούδες τους ήταν πρόσφυγες, αν όχι οι γονείς τους. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για κλιματική δικαιοσύνη και διαγενειακή δικαιοσύνη. Να ξέρετε το εξής απλό πράγμα. Όλο αυτό οφείλεται στο ότι καίμε πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα μένει στην ατμόσφαιρα 114 χρόνια. Ζούμε σήμερα τις συνέπειες πετρελαίου που καιγότανε το 1919, το 1915, το πρώτο έτος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το πετρέλαιο, φίλες και φίλοι, δεν το έκαψαν οι άνθρωποι που πνίγονται από τις πλημμύρες των Μπαγκλαντές και που δεν έχουν έσπα για να κάνουν πλημμυρικά έργα. Δεν το έκαψαν οι άνθρωποι που ζουν στην υποσαχάρη Αφρική και έρχονται εδώ με τα πόδια και τους πνίγουν οι Ιταλοί έξω από τις ακτές τους. Το κάψαν οι Αμερικάνοι, το κάψαμε εμείς οι Δυτικοευρωπαίοι και εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για τα δεινά των ανθρώπων αυτών. Αυτό πρέπει να το ξέρετε καλά. Και είμαστε επίσης υπεύθυνοι να τους δώσουμε την ευκαιρία που ζητάνε και αυτοί να αναπτυχθούν. Η διαγενειακή δικαιοσύνη αφορά στην απαράδεκτη, απάνθρωπη χρήση που κάνουμε και αρνούμαστε από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να ζήσουν σε έναν ανθρώπινο πλανήτη. Γιατί ένας πλανήτης έτσι όπως πάμε τώρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κάνουμε τη ριζοσπαστική, προοδευτική αλλαγή της κοινωνίας μας, στα επόμενα 12 χρόνια θα ανέβει 5 βαθμούς η μέση θερμοκρασία. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή, λοιμούς και καταποντισμούς, πολέμους και σφαγές. Αυτό είναι το διακύδευμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πρέπει να σας πω ότι η δικιά μας ιδεολογική πρωτοπορία πρέπει να βασιστεί, κοιτάμε πίσω σε αυτό που ακολούθησε την εκατόμβη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κοιτάμε πίσω σε μια ευρωπαϊκή, στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα κράτος πρόνοιας που εξασφάλισε ευημερία, πρόοδο και κάποια σοβαρή κοινωνική και ταξική ειρήνη. Το κράτος πρόνοιας στη χρυσή εποχή της Ευρώπης από το 50 μέχρι το 80.
μέχρι την αρχή της απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μέχρι την απορρίθμιση, την απομείωση του κράτους. Πρέπει λοιπόν να φανταστούμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τον 21ο αιώνα. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που να καλύπτει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά όλο τον πλανήτη. Και αυτό το συμβόλαιο το υπογράψανε οι 195 αρχικοί κρατών στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το 2015 μαζί με τον Πρωθυπουργό μας και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα, και είναι οι 17 παγκόσμιοι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αυτή και είναι η ελληνική μετάφραση που έχουμε κάνει εμείς σαν οργάνωση υγείου και τώρα σαν κόσμος μόνο. Είναι σημαντικό ότι είναι για πρώτη φορά μία παγκόσμια κοινή γλώσσα. Για να μπορέσουμε να συστρατευτούμε και να συνεργαστούμε πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Μία κοινή γλώσσα συνεννόησης και να μπορούμε να μετράμε την πρόοδο. Για πρώτη φορά λοιπόν οι στόχοι αυτοί δεν αφορούν τη βοήθεια των πλουσίων του Βορρά προς τους φτωχούς του Νότου, αφορούν όλους εξίσου. Αυτοί οι στόχοι είναι κοινοί για τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι κοινοί για τις εθνικές κυβερνήσεις, τις τοπικές κυβερνήσεις, τις περιφέρειες, όλες τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, τα σχολεία, τα σπίτια, τις οικογένειές μας και εμάς τους ίδιους. Πρέπει να μάθουμε αυτή τη γλώσσα, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν θέλω λοιπόν άλλο να σας καθυστερήσω. Πιστεύω και χαίρομαι πολύ, είμαι ευγνώμων στον Αλέξη Τσίπρα που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ σε αυτή την πολιτική οικογένεια, όπου ανήκω γιατί δεν έχω συστηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ γνωριζόμαστε στον Πειραιά. Είμαστε, ξέρετε καλά, αρκετοί και έχουμε βρεθεί και στην Αποβάθρα και παλού. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντάς σας ότι το περιβάλλον δεν είναι μία ανησυχία, το περιβάλλον δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δεν μας ενδιαφέρει να σώσουμε τον πλανήτη, σύντροφοι και συντρόφισσες. Δεν μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη και δεν μπορούμε και να τον καταστρέψουμε τον πλανήτη. Είμαστε πολύ μικροί για να το κάνουμε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σώσουμε τον εαυτό μας και να σώσουμε τη δυνατότητα των παιδιών μας και των εγγονιών μας να ζήσουν σε αυτόν τον πλανήτη και να μην είμαστε εμείς η γενιά που έφερε το τέλος του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.